Πραγματοποιείται αύριο το δείπνο Αναστασιάδη Έρωγλου λίγες ώρες μετά το σάλο που ξέσπασε από την αποκάλυψη Ντάουνερ, ότι επέδωσε το έγγραφο των συγκλήσεων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων πριν ένα μήνα την ίδια ακριβώς μέρα. Αποκάλυψη η οποία ανάγκασε το Προεδρικό να παραδεχθεί ότι το 70-σέλιδο έγγραφο βρισκόταν στο διπλωματικό γραφείο Αναστασιάδη από τις 30 Απριλίου, αλλά δόθηκε στον Πρόεδρο μόλις στις 16 Μαΐου αφού είχε κριθεί ανεφουσίας. Ανησυχώντας για ζημιά που πιθανόν να προκληθεί στον ίδιο το θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και σε διεθνές επίπεδο, ως ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να επανέλθουμε επί του θέματος. Αντίθετα, δηλώνουμε εκ νέου τη βούληση και την ετοιμότητά μας να στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις τεράστιες προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουμε μέσα από τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί επιλέγει η μη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου, αφού το έγγραφο επιδόθηκε πολύ πριν από την πραγματοποίηση της τελευταίας συνεδρίας του Σώματος. Ως εκ τούτου, διερωτόμαστε πώς μπορεί στο μέλλον να γίνουν αποδεκτές οι όποιες διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Προέδρου και των συνεργατών του για πολιτικά θέματα μείζωνος σημασίας. Η συζήτηση γύρω από το έγγραφο Ντάουνερ πρέπει να μας προβληματίσει στην ουσία και στο περιεχόμενο του και με συλλογικότητα και σοβαρότητα, χωρίς αχρίαστες αντιπαραθέσεις, να βρούμε τρόπο αντιμετώπισης και του περιεχομένου που είναι απαράδεκτο και των προθέσεων του ίδιου του Ντάουνερ. Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στις 8:30 το βράδυ στην οικία Μπάτενχάιμ και σε αυτό θα παρακαθίσουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων με τις συζύγους τους, καθώς και ο Αλεξάντερ Ντάουνερ και Λίζα Μπάτενχάιμ με τα συζύγων. Μετά τα τελευταία γεγονότα, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα υποβάθμισε τη σημασία του δείπνου, λέγοντας ότι αποτελεί μια συνέβρεση πολιτισμένων ανθρώπων, που στόχο έχει οι δύο ηγέτες να περάσουν ευχάριστα. Αυτό το δείπνο θα είναι καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα. Το έχει πει και ο κύριος Αλεξάντερ Ντάουνερ χθες, εξερχόμενος από το Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, άρα οποιοδήποτε άλλο σχόλιο περιττεύει. Αυτό τον χαρακτήρα θα έχει και κανέναν άλλον κοινωνικής συνέβρεσης των δύο ηγετών. Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ ξεκαθάρισε επίσης χθες ότι το δείπνο δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη των συνομιλιών, υποδεικνύοντας ότι για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία, γι' αυτό και δεν έχει οριστεί ημερομηνία.